Αυτά για τη συνέχεια. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν ανήκουν στην Ελλάδα, δηλώνει μιλώντας στα νέα ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου. Τα γλυπτά δεν θα επιστρέψουν στην Αθήνα ούτε μόνιμα, αλλά ούτε καν ως δάνειο, τονίζει ο Χάρτβιγκ Φίσερ, που υποστηρίζει ότι κατανοεί την ίδια ώρα τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες επιθυμούν τον επαναπατρισμό τους. Η Ελλάδα θέλει πίσω τα υπάρχοντά της, τα οποία της ανήκουν. Πάγιο αίτημα της Ελλάδας η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο διευθυντής όμως του Βρετανικού Μουσείου, Χάρτβιγκ Φίσερ, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε πιθανότητα επιστροφής ή και δανεισμού τους. Σε συνέντευξή του στα νέα, τόνισε προκλητικά πως το Βρετανικό Μουσείο είναι ο ιδιοκτήτης των γλυπτών. Το μουσείο δεν θα επιστρέψει μόνιμα τα γλυπτά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν δάνεια επαόριστον. Όταν δανείζουμε, δανείζουμε σε εκείνους που αναγνωρίζουν την ιδιοκτησία των αντικειμένων. Αμεστάνη απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά. Απόψεις όπως αυτή του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Χάρτβιγκ Φίσερ περί νόμιμου ιδιοκτήτη των γλυπτών αποτελούν υπολείμματα της αποικιοκρατίας και αγνοούν τη διεθνή συζήτηση και τις διακηρύξεις της UNESCO. Έχουν περάσει 35 χρόνια από το ξεκίνημα μιας μάχης. Μιας μάχης που ξεκίνησε με Ελίνα Μερκούρη το 1982. Ο λόγος για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, ένα θέμα διαχρονικό που παραμένει άλυτο. Δεν ήταν ποτέ αυτό που τα κλέψανε. Τα κλέψανε, τα ληστέψανε και τα πήγαν εκεί που τα πήγαν. Μας ανήκουν τα γλυπτά. Δεν τα κλέψαμε, εδώ είναι η γη τους. Τον Οκτώβριο του 1984 η Ελλάδα υπέβαλε επίσημο αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα και τον Απρίλιο του ίδιου έτους η Βρετανική πλευρά πέριψε το ελληνικό αίτημα. Από το 1987 το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα έχει ενταχθεί στην επίσημη ατζέντα των θεμάτων της UNESCO. Να γυρίσουν, βέβαια να γυρίσουν. Να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και τα αγάλματα να γυρίσουν στην Ελλάδα. Ό,τι μας έχουν πάρει να τα φέρουν πάλι πίσω. Γιατί είναι δικά μας. Από την Αυστραλία έως τον Καναδά, διεθνείς επιτροπές ζητούν την επανένωση των γλυπτών. Η κίνηση ονομάστηκε υποστηρικτές του Παρθενώνα 2004. Η διαπάντηση και τότε από τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Ρόμπερτ Άντερσον, ο οποίος με άρθρο του στους Times είχε ξεκαθαρίσει ότι τα μάρμαρα δεν φεύγουν από το μουσείο. Μία από τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης πριν τη δημιουργία του νέου μουσείου της Ακρόπολης ήταν ο περίφημος δανεισμός 100 ετών ή ο μακροχρόνιος δανεισμός. Ωστόσο, το Βρετανικό Μουσείο αρνείται και πάλι. Οι εκδηλώσεις για την επιστροφή των μαρμάρων πληθαίνουν, με τις φωνές να είναι πολλές. Πολιτικοί αλλά και οι καλλιτέχνες έχουν εκφραστεί ανοιχτά ώστε τα γλυπτά να γυρίσουν στο σπίτι τους, εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.